Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία σε όλη τη χώρα των 30 κέντρων ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, δύο εκ των οποίων θα εδρεύουν στη Θεσσαλία, Ήτη, ένα στη Λάρισα και ένα στο Βόλο. Τα ΚΕΙΔ, κατά τη σύντομη ονομασία τους, επιδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση ώστε η ειδική γραμματεία διαχείριση ιδιωτικού χρέου να υποβάλει τις προτάσεις για το στήσιμο του δικτύου που έρχεται κάλιο αργά παρά ποτέ, σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο του Ινκα Θεσσαλία, Άγγελο Γιουρέλη, ο οποίο έδειξε απολύτω ενήμερο για το θέμα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, μια παλιά εξαγγελία τη κυβέρνηση, συγκεκριμένα από τον Αύγουστο, τον προηγούμενο Αύγουστο, για τη δημιουργία κέντρων ενημέρωση και υποστήριξη αναλυπτών, φαίνεται ότι τίθεται σε εφαρμογή. Είναι ένα πολύ σωστό βήμα τη κυβέρνηση, το οποίο βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει πολύ πριν και όχι από την νυν κυβέρνηση, αλλά και από όλε τι προηγουμένε, για να μην φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Σύμφωνα με τι σημερινέ εκτιμήσει, τα κέντρα αυτά θα ανοίξουν τον Ιανουάριο και θα στελεχωθούν συνολικά με 120 άτομα, διαθέτοντα μεταξύ άλλων στελέχη με πτυχίο νομική και οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών και η πρόσληψή του θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Ουσιαστικά, οι υπηρεσίε που θα προσφέρονται θα είναι σε επίπεδο νομικών και οικονομικών συμβουλών για ιδιώτες και επιχειρήσει στη διαχείριση των δανείων και των χρεών του προ τι τράπεζε. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε εμεί, σαν Ένωση καταναλωτών, η οποία έχουμε εμπειρία και ενημερώνουμε και παρέχουμε συνδρομή σε όλου του όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ προσοχή στη στελέχωση που θα γίνει συγκεκριμένα στους, στους νομικούς συμβούλους και στους οικονομολόγους που φαίνεται ότι θα έχει κάθε κέντρο ενημέρωση δανειοληπτών και στους δημοσίους υπαλλήλους που θα είναι είτε αποσπασμένοι είτε μεταταγμένοι. Αναλυτικότερα στα και ήδη θα παρέχονται ενημέρωση δανειοληπτών για δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμβουλές διαχείρισης δανείων, μεσολάβηση κατόπιν ετήσεως των δανειοληπτών για επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες, παρακολούθηση και παρέμβαση κατόπιν ετήσεω για την τροποποίηση και την προσαρμογή της συμφωνίας με τις τράπεζες, υποστήριξη και καθοδήγηση για την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού και παροχή εξειδικευμένων συμβουλών στους οφηλέτες που υπάγονται στον κώδικα διοντολογίας για εξοδικαστική επίλυση της διαφοράς με τις τράπεζες. Όπως επισημαίνει ωστόσο ο κ. Γιουρέλης, θα είναι δωροάδωρο για πολλούς αν το συγκεκριμένο μέτρο δεν συνοδευτεί με πάγωμα πληστηριασμών έως την έναρξη λειτουργία των κέντρων θα έπρεπε, θεωρούμε, σαν Ένωση καταναλωτών Θεσσαλία, ταυτόχρονα με, την, με, τα κέντρα αυτά να υπάρξει και μία, ένα πάγωμα των πληστηριασμών τη πρώτη κατοικία. Γιατί όπω θα δούμε ότι θα απαιτηθούν ακόμη χρονική περίοδο άλλων 4-5 μηνών ώστε να τεθούν σε εφαρμογή και σε λειτουργία τα συγκεκριμένα κέντρα. Και τίθεται το εύλογο ερώτημα των λεπτών, τι θα γίνει μέχρι τότε. Οι πληστηριασμοί έχουν ήδη ξεκινήσει ε, και από τις τράπεζες αλλά και από του τους οφυλέτες, και οι δανειολήπτες είναι σε δινή θέση. Μοναδική προστασία αυτή τη στιγμή είναι ο νόμος Κατσέλη και η προσφυγή στα αιγνωδικία.